Οι μελητηριακές εκλογές έρχονται, έφτασαν και είναι η τελευταία μας φιλοξενία σε ό,τι αφορά ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο των επαγγελματιών για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Παντελής Σπυράτος, επιχειρηματίας ο ίδιος, με ενασχόληση και το real estate και πολλά περισσότερα. Γιατί θα μας τα πει και να σας πω κάτι, είναι και βραβευμένος. Θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο κύριος Σπυράτος και βεβαίως διεκδικεί συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΕΘ με τους ισχυρούς επαγγελματίες και τον Θάνο Κουλτμπάνη. Καλημέρα κύριε Σπυράτο. Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για τη φιλοξενία σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Να πούμε συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε και για τη βράβευση που είστε, που λάβατε. Και όχι μόνοι σας όμως, έτσι, είσαστε μία ομάδα. Για πείτε μας λίγο, εξηγήστε μας τι ακριβώς. Λίγο να σας αναφέρω τι κάνουμε. Καταρχήν, εγώ είμαι 35 ετών. Mm-hmm. Εδώ και 6 χρόνια έχω τη δική μου επιχείρηση. Πράγμα που ήταν αρκετά δύσκολο με τα δεδομένα της πόλης. Και ανήκω και σε μια γενιά που δεν είχε ευκαιρίες. Mm-hmm. Οι περισσότεροι των συμφοιτητών μου είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και πολύ λίγοι από αυτούς κληρονόμησαν, να το πω έτσι, επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν ήδη στημένες και λειτουργικές. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από εμάς παιδευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε το δρόμο μας μέσα σε αυτόν τον εργασιακό χώρο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, για μένα ήταν ένα όραμα να έχω κάτι δικό μου. Και το έκανα πραγματικότητα το 2019 πρακτικά, γιατί είχα και ένα ορόσημο να είναι πριν τα 30 μου. Αυτά είναι τα δικά μας. Είναι προσωπική στόχη που φάσετε και όσοι ασχολείστε με το επιχειρήν, αυτό με τους στόχους το έχετε πολύ πολύ. Πρέπει να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Υπήρχε ο COVID, ήρθε μετά η ενεργειακή κρίση. Και είναι χαρά και τιμή μου άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, και γι' αυτό αναφέρομαι και στην ομάδα μου, να είναι στο πλευρό μου και μου δώσαν και οι ίδιοι το έναυσμα και τη στήριξη ότι γιατί δεν το δοκιμάζεις και αυτό, ρε Παντελή. Mm-hmm. Είχα μια πάρα πολύ τιμητική πρόταση από τον κύριο Κουλτμπάνη, δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής. Και το εκτιμώ πολύ ότι με κυνήγησε, να το πω έτσι. Γιατί ακριβώς βλέπω ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δίνει έμφαση σε νέους επιχειρηματίες, σε ανθρώπους, είναι ένα κράμα, ένα μείγμα ανθρώπων με εμπειρία, που είναι πάντα απαραίτητη και χρήσιμη, και ανθρώπων οι οποίοι έχουν δίψα όρεξη και όραμα για την επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια ανανέωση, μια φρέσκια πνοή και να βλέπουμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Γιατί το επιμελητήριο τι δίνει αυτή, συμμετέχει θεσμικά σε πολλούς φορείς της πόλης και έχει την δυνατότητα. Άρα λοιπόν ένα βήμα αυτό με την ενασχόληση με τα κοινά, το οποίο το είδατε και σαν ρίσκο. Θα σας πω, την πρώτη πρόταση την είχα το 2019, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε τις εκλογές του Δήμου. Mm-hmm. Τότε βρισκόμουν σε μια κατάσταση στην οποία έπρεπε να στήσω κάτι καινούργιο και δεν είχα ούτε το μυαλό ούτε το χρόνο. Ήταν πολύ τιμητική, την απέρριψα. Είχα ακριβώς πέρσι πάλι στις εκλογές. Δεν είναι κάτι το οποίο με ενέπνεε, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα και το να κάνουμε κάτι ακόμα, κάτι περισσότερο μέσα από τη δουλειά μας για να προσφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, είναι γύρω μας και στις οικογένειές μας, ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε παραπάνω. Και έτσι, μάλιστα ήμουνα σε ταξίδι στην Ισπανία, σε ένα συνέδριο και μιλούσα σχεδόν κάθε μέρα με τον κύριο Κουλουτμπάνη και πλέον μιλάμε στον ενεργό του, λέω, Θάνο, γύρισα και είμαι έτοιμος, με έχεις πείσει. Αλλά ήθελα και εγώ το χρόνο να το επεξεργαστώ. Βέβαια. Και τώρα οι στόχοι μέσα από το επιμελητήριο ποιοι μπορεί να είναι? Καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο τα προβλήματα εκ των έσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα και βλέπει και είναι μέσα στην αγορά. Έχω, όπως σας είπα, τη χαρά και την τιμή. Έχω μια ομάδα γύρω στους 15 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν κάποια έναρξη. Δηλαδή ήρθαν και γίναν επιχειρηματίες δίπλα μου. Κατά κύριο λόγο, η ενασχόληση μου εμένα είναι με την Remax Welcome, το μεσητικό γραφείο, όπου κάθε συνεργάτης είναι πρακτικά και ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το πολύ δύσκολο κομμάτι είναι να αφήσει κάποιος το βήμα μιας μισθωτής εργασίας και να ξεκινήσει κάτι δικό του. Στην τρέχουσα εποχή υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια, αλλά βλέπουμε ότι το κατά κύριο λόγο δεν φτάνει και ο μισθός. Το κύριο πρόβλημα και σε δημοσκοπήσεις που δόθηκαν είναι ότι στις 20 του μηνός ο μισθός έχει ξανεμιστεί. Οπότε χρειάζεται ένα κίνητρο, το οποίο είναι η αξιοπρεπής διαβίωση, όχι μόνο να ζούμε, να επιζούμε, αλλά το έφυζει, να μπορούμε να ζούμε και καλύτερα. Και παρατήρησα ότι οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν είχαν πού να απευθυνθούν για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το ότι δεν υπάρχει ένας φορέας, όπως υπάρχει και στο πρόγραμμά μας, για μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, να μπορεί να υπάρχει μια υποστήριξη. Και δεν μιλώ να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους του ΕΣΠΑ, αλλά να υπάρχει μια αρχική καθοδήγηση. Θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση. Πού πρέπει να απευθυνθώ? Αυτή τη στιγμή, εκτός από ιδιωτικούς φορείς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Πρέπει να δούμε το επιμελητήριο σαν έναν αρρωγό της επιχειρηματικότητας, όχι ένα αναγκαίο κακό. Είναι ένα πρόβλημα. Όπως μου δίνει το γεμί και τελειώνει υπόθεση. Ακριβώς. Το οποίο πληρώνω και κάθε χρόνο. Θέλω, δεν θέλω. Και επειδή περνάει και μέσα από την εφορία, αν δεν το πληρώσω, θα το βρω μπροστά μου και με τόκους και με προσαυξήσεις. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Βλέποντας κάθε μέρα μέσα στην αγορά, όλοι οι άνθρωποι παραπονιούνται για την ακρίβεια, για το ΦΠΑ. Και ερχόμαστε κι εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχουμε καταλήξει ενδιάμεση αυτή τη σχέση φοροαπόδοσης μεταξύ πολίτη και κράτους. Το ΦΠΑ δεν είναι δικό μας. Το παρακρατούμε εμείς και το αποδίδουμε στο κράτος. Ότι υπάρχει μια πολύ υψηλή φορολόγηση οριζόντια και όλοι οι οριζόντιοι φόροι είναι άδικοι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα ο επαγγελματίας. Και αυτά τα προβλήματα θέλουμε να αναδείξουμε έχοντας μια ισχυρή φωνή μέσα από το επιμελητήριο. Μάλιστα, ακριβώς. Γιατί έχετε και τη δυνατότητα να μιλάτε και εκεί και στα κέντρα που παίρνουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, θεσμικά υπάρχει αυτός ο ρόλος. Άρα, λοιπόν, αυτή η αλλαγή είναι ένα μέρος των λόγων που σας οδήγησε στο Θάνο Κουλτμπάν και στο συνδυασμό ισχυροί επαγγελματίες, γιατί ακριβώς δίνεται αυτή η δυνατότητα, έτσι, μέσα από το επιμελητήριο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα βήμα. Και φυσικά μέσα από την ενασχόλησή μας, μέσα από τη δουλειά μας καθημερινά, μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχουν θεσμικοί φορείς. Να υπάρχει μια κανονικότητα μέσα στην αγορά και μέσα στην απευθείας ομιλία που πρέπει να υπάρχει με το κράτος. Δεν μπορεί να μην έχει φωνή ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλο πρόβλημα και βλέποντας και την κατάσταση, η οποία βλέπουμε ότι έχουν γίνει 7 χρόνια εκλογές. Υπήρχε ο COVID, υπήρχαν άλλες δυσκολίες. Πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση, χωρίς να είναι μια πρόταση μομφής ή οτιδήποτε για την απερχόμενη. Γιατί τόσο άλλο ήταν μαζί στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ο κύριος Ζαρμπίδης ήταν πάρα πολλά χρόνια και έκανε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως μια ανάγκη για ανανέωση. Και ακριβώς γι' αυτό και ο ίδιος αναγνώρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή και δεν ήταν πλέον υποψήφιος. Και είναι, το έργο του θα μείνει και θα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη όποιος θα αναλάβει στη θέση του. Είναι πολύ σημαντικές και κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Η Θεσσαλονίκη βρήκε σε ένα πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Το οποίο είναι προς τα. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει να κάνει η Θεσσαλονίκη? Θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη αυτής της πόλης. Βλέπουμε ότι πρέπει να πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής της Αθήνας και να δούμε λίγο κάποια πραγματικά έργα υποδομής, τα οποία όμως θα στοχεύουν και στην ανάπτυξη την επιχειρηματική της πόλης. Ναι, αλλά και την βιώσιμη και την ανθεκτικότητά της, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Γιατί και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και να μην κοιτάξουμε μόνο στο να ανοικοδομήσουμε την πόλη, αλλά πρέπει να δούμε ότι και αυτό να έχει. Γιατί μια πόλη χωρίς πολίτες δεν έχει κανένα νόημα, έτσι, ούτε μόνο με τουρίστες. Μου δίνεται μια εξαιρετική πάσα, θα πω, διότι το Σεπτέμβριο βρέθηκα στη Βαλένθια, που είδαμε πόσο δοκιμάστηκε μετά. Ειλικρινά σας μιλώ, ξετρελάθηκα και όσοι μιλούσαν μαζί μου μου είπαν κάποια στιγμή: σταμάτα, Παντελή, πάνε, μετακόμισε, φτάνει τόσο. Μιλάμε για μια πόλη, η οποία είναι μια μικρογραφία, μια πολύ παρόμοια πόλη με τη Θεσσαλονίκη. Έχει περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, είναι παραθαλάσσια, έχει αρκετό τουρισμό, δεν είναι σαν τη Βαρκελόνη, αλλά ήταν μια πανέμορφη πόλη. Έχει πολύ καλά τράβα. Πολύ καλά τράβα, πραγματικά. Και επειδή είχαμε ένα συνέδριο σε ένα εξαιρετικό στο Μουσείο των Τεχνών το έχει κάνει ο ίδιος. Ήταν μαγευτικά. Όταν είδα μετά τις εικόνες, πραγματικά σκίστηκε η καρδιά μου. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και να δούμε. Εγώ μιλούσα με συναδέλφους, γιατί ήταν ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο, και τους εξηγούσα πόσο παρεμφερής είναι η Θεσσαλονίκη με τη Βαλένθια και με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Και αυτό που μου λέγανε πραγματικά με κλώνησε, γιατί μου έλεγε ότι έχει τόσα καλά. Έχει λιμάνι, έχει απόσταση παραλίας μία ώρα, έχει αεροδρόμιο, έχει. Εμείς γιατί δεν την ξέρουμε αυτή την πόλη? Η εξωστρέφεια, λοιπόν. Ακριβώς. Η εξωστρέφεια, καλός ή κακός, η Ελλάδα έχει μια ατμομηχανία, η οποία είναι ο τουρισμός. Χωρίς όμως να φτάσουμε στο άλλο άκρο, του να νιώθουμε φιλοξενούμενοι μέσα στην πόλη που ζούμε. Α,
Ένα μπράβο. Και να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε κιόλας, γιατί και αυτό έχει το δικό του, για τη δική του σημασία, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα... Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να βλέπουμε την πόλη σαν ένα σύνολο. Είναι ένας μεγάλος πολυκύτταρος οργανισμός. Δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε κανένα κομμάτι, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτούσιο και αυτόνομο από όλα τα υπόλοιπα. Μία ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει υποβαθμίζοντας το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει μια συνολική ευημερία και να μετράτε και να προσμετράτε στο ευζήν το καθημερινό των πολιτών. Έτσι. Αυτό έρχεται βέβαια και από μια επιχειρηματική ανάπτυξη, η οποία θα φέρει περισσότερα έσοδα και στην πόλη και στους επιχειρηματίες, να δώσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει όμως αν δεν υπάρχουν ισχυρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε το πρόβλημα από τη βάση. Όσο μεγαλώνει το εισόδημα των οικοκυριών, τόσο καλύτερη θα είναι και η καθημερινή διαβίωση. Και βέβαια, μετά, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η πόλη ακόμα πιο όμορφη, πιο πρακτική. Mm-hmm. Ζήσαμε τεράστια ταλαιπωρία. Το μετρό μας ταλαιπωρεί, το flyover μας ταλαιπωρεί. Το θέμα είναι να μην έχουμε στο νου μας μόνο την ταλαιπωρία, να δούμε και το ευχάριστο, να δούμε αποτελέσματα. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι σε κέρυες θέσεις οι οποίοι γνωρίζουν από αποτελέσματα. Και να συνεργάζονται κιόλας, γιατί και αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση αυτή η συνεργασία. Αλλά να ακούγεται και ο κόσμος, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο να ακουστούν οι επιχειρηματίες και το πώς ακριβώς θέλουν να καρποφορήσουν οι επιχειρήσεις τους. Και βεβαίως να μπει και λίγο και μια τάξη, ας πούμε, δεν μπορεί όλοι οι δρόμοι να γίνουν καφέ και εστίαση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και με τα πανεπιστήμια και το τι βγαίνει από εκεί? Πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός προγραμματισμός. Αυτό το ράβε ξύλωνε και κάθε απερχόμενη διοίκηση οποιοδήποτε φορέα. Ό,τι έκανε ο προηγούμενος, να το κατηγορεί, να το ξυλώνει για να το κάνει από την αρχή και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα ενδεχομένως, είναι πρόβλημα. Πρέπει ό,τι είναι σωστό να στηρίζεται συνολικά, γιατί πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Και δεν θέλω να ξεχωρίσουμε τους επιχειρηματίες από το σύνολο της πόλης. Γιατί οι ίδιοι είναι που προσφέρουν θέσεις εργασίας, οι ίδιοι είναι, και πολλές φορές λέμε επαγγελματίες και σκεφτόμαστε μια τεράστια επιχείρηση, κάτι απρόσωπο, κάτι μη συγκεκριμένο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχω 15 συνεργάτες, όλους τους γνωρίζω με το μικρό και ξέρω και τις οικογένειές τους. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, εγώ είμαι μια φωνή που εκπροσωπεί αυτούς και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι όσο υπάρχει μια συλλογικότητα και μια συμμετοχικότητα. Γνωρίζετε ότι είναι 30.000 εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο και λιγότεροι από 5.000 είναι αυτοί που ψηφίζουν. Mm. Υπάρχει πρόβλημα, θα μου πεις, αγαπητέ οποιοδήποτε, γιατί να συμμετάσχω, τι θα κερδίσω? Όταν το βλέπουμε έτσι, όλοι έχουμε να χάσουμε. Γιατί η μειοψηφία δεν μπορεί να κρίνει το σύνολο. Πρέπει να υπάρχει όσο πιο μεγάλη συμμετοχή. Και να είναι και ανταποδοτική αυτή η σχέση. Δηλαδή, και να μάθει και ο ίδιος ο επιχειρηματίας που είναι στο επαγγελματικό επιμελητήριο τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι θα μου δώσει περισσότερο και ποια είναι αυτά τα οποία μπορώ να εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια, συμμετέχοντας στις δράσεις, χτυπώντας την πόρτα. Γιατί ενδεχομένως να έρχονται κάποιοι μόνο και μόνο για να πληρώσουν το γεμί. Έτσι, και αυτό, και αν, αυτό γίνεται ηλεκτρονικά. Εγώ και αυτό γίνεται και... Αν βγούμε στο δρόμο και ρωτήσουμε κόσμο, γνωρίζετε που είναι το επιμελητήριο? Νομίζω ότι τουλάχιστον οι μισοί δεν γνωρίζουν καν που βρίσκεται. Mm. Αν το κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα, θα δείτε ότι γύρω στο 50% θα σας δώσετε το σωστό σημείο στο χάρτη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Οι πόρτες του επιμελητήριου είναι ανοιχτές και πρέπει να είναι ανοιχτές. Και πρέπει να νιώθει ο καθένας ότι έχει το ορίστε, το welcome που λέμε, ελάτε, περάστε, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, γιατί καθένας θα είναι μέλος αυτού του επιμελητηρίου. Θέλει δεν θέλει, να μην το κάνουμε με έναν άσχημο τρόπο, να μην το κάνουμε με έναν τρόπο που νιώθει ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και να κοιτάξουμε και μπροστά για την επόμενη μέρα για την πόλη μας τώρα. Η αγορά κινείται στη Θεσσαλονίκη, πώς πάει? Είναι το μεγάλο. Μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα και ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο συνήθως τι γίνεται. Στην Ελλάδα είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης ήμασταν για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετωπίζαμε προβλήματα εκεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο. Στην Ελλάδα παγκόσμιο είναι... Ακριβώς. Συζητώντας με συναδέλφους στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο από Ισπανία, από Ιταλία, από Γερμανία, τα δύο κύρια προβλήματα που συζητούσαμε ήταν η κλιματική αλλαγή
το ενεργειακό κόστος, αυτά πάνε σχεδόν μαζί, και το κόστος στέγασης. Στην Ελλάδα αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα σας πω το εξής. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια δεν είχαμε ανοικοδόμηση. Η οικοδομή έμεινε στάσιμη. Βέβαια, δεν... και η οικονομική κρίση και φυσικά κράζει πίσω πολλά πράγματα. Εννοείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να υπάρχουν ανάγκες. Αυτό σημαίνει απλά ότι αυτό όλο το κενό στην αγορά έρχεται τώρα και το βλέπουμε ακόμα πιο σημαντικά και πιο σοβαρά. Επίσης, τα κλειστά ακίνητα στην αγορά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Για διάφορους λόγους και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά και από κύρια διοίκηση. Πρέπει να ασχοληθούν τα αρμόδια υπουργεία και να δώσουν κίνητρα σε αυτά τα άδεια διαμερίσματα. Κάποια από τα προγράμματα ανακαινίζω, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτή τη στιγμή. Και να μην στραφούν όλα και στο Airbnb όμως, έτσι, γιατί και αυτό δεν θα... Εδώ θέλω να κάνω λίγο μια παρένθεση. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να, να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους. Το να κάνουν αρπαχτή όμως δεν πρέπει να το διαχωρίσουν. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό πλαίσιο και ένας νόμος, ο οποίος θα καλύπτει, όπως εγώ έχω μία επιχείρηση και αυτή ορίζεται από συγκεκριμένους νόμους, έτσι ακριβώς θα πρέπει να βρεθεί και ένα κεντρικό πλαίσιο. Έτσι. Το οποίο όμως να είναι σταθερό και να μην αλλάζει κάθε 2, 3 ή 6 μήνες. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει ένα μακροχρόνιο πλάνο και ένα πλαίσιο. Διότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο απευθύνεται σε ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο. Πρακτικά ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το ακίνητο του και το κάνει Airbnb είναι ένας επιχειρηματίας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του, α, θα πάω να ανοίξω μια πόρτα και είναι κάτι απλό. Είναι full time job που λέω. Πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Δεν υπάρχει αρκετό οικιστικό απόθεμα. Θα πρέπει να μπουν μέτρα αυτό από την κυβέρνηση. Το να πηγαίνει το μπαλάκι κάθε φορά πιο κάτω και στο τέλος να μαλώνουν οι ένοικοι μιας οικοδομής είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Αυτό ακριβώς. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει η ελευθερία να εκμεταλλεύομαι την περιουσία μου μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς αυτό το πλαίσιο όμως να λειτουργεί εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας από του μικρού κιτάρου που είναι η οικοδομή μέχρι το σύνολο που είναι μια πόλη. Έτσι, γιατί ας πούμε υπάρχει και το άλλο. Έτσι, ο καθένας που κάνει, αποφασίζει να κάνει το σπίτι του Airbnb, πολλές φορές κάνοντας την ανακαίνιση, καταστρέφει και πολλά πράγματα από την οικοδομή και που πειράζει και προκαλεί προβλήματα σε όλους τους υπόλοιπους ενίκους. Γιατί και αυτό δεν υπάρχει ένας έλεγχος, έτσι. Σίγουρα. Εδώ είναι που πρέπει να υπάρχει αυτό που λέω μια κεντρική αρχή και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργούν όλοι. Και να περάσει και βέβαια και στους κανονισμούς της πολυκατοικίας αυτό, ότι. Κοιτάξτε, ένα νόμος του κράτους είναι υπεράνω των κανονισμών της πολυκατοικίας. Αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος που απαιτεί συγκεκριμένα πράγματα, είναι υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι να εναρμονιστούν. Αυτό ακριβώς. Γιατί αλλιώς είναι εντελώς αυθαίρετο και υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν θέλει ο κόσμος. Και το βλέπεις σχεδόν σε όλες τις οικοδομές που έχουν γίνει πολλές και μεγάλες αλλαγές για Airbnb. Κάτι χαλάει. Και κάτι αυτός ο οποίος έκανε την ανακαίνιση για το Airbnb δεν το έχει φτιάξει για τους υπόλοιπους. Και είναι πραγματικά. Ναι, Εδώ υπάρχει μία μάχη, αν θέλετε, η οποία δεν θα έπρεπε να δίδεται μεταξύ των ιδιωτών. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο συγκεκριμένο πλαίσιο και να ακολουθούμε όλοι τους κανόνες. Και φυσικά και ένα αρμόδιο, ορθά στημένο ελεκτικό όργανο. Να μην υπάρχει ανομία. Διότι αν εγώ θέλω να κάνω μια ανακαίνιση οπουδήποτε και κόψω δύο κολονίες από την οικοδομή, θέτω σε κίνδυνο όλη την οικοδομή. Αυτά θα έπρεπε να είναι, και εδώ έχουμε καταλήξει λίγο σε αυτό που, συγγνώμη για την έκφραση, το χωριάτικο, το ότι ήρθε ο γείτονας και με μάλωσε, γιατί δεν είναι αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει εύνομη κοινωνία όταν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αυτά θα πρέπει να λύνονται όχι μεταξύ οικοδομών, αλλά σε ένα κεντρικό βαθμό. Έτσι, σε ένα κεντρικό βαθμό και να μην αλλάζει, όπως είπατε, τελευταία στιγμή. Τώρα, θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω οι τιμές, όσο δεν ανοίγουν? Κοιτάξτε να δείτε. Η ζήτηση είναι αυξανόμενη. Αυτό που δεν μπορώ να βάλω δυστυχώς το χέρι μου στη φωτιά είναι για την περιουραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία ειδικά τις τελευταίες μέρες έχουμε αρκετή ένταση γύρω-γύρω με Ευρώπη, με Ρωσία, με Αμερική. Αν δεν έχουμε κάτι το οποίο θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, που εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε και εμείς μέρος της, και η Τράπεζα της Ελλάδος και με όσες μελέτες και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, βλέπουμε ότι θα υπάρχει μια άνοδος τουλάχιστον μέχρι το 2028. Εγώ με τις δικές μου προβλέψεις που έχω κάνει και μέχρι το 2030 λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, εγώ προτιμώ να είμαι λίγο πιο φιδωλός. Καλύτερα να πέσουμε λίγο έξω προς τα κάτω παρά να εκτεθούμε. Η ζήτηση αυξάνεται και υπάρχει και μια μετακύληση των γενναιών, διότι πολλοί φεύγουν από τα πατρικά,
τα πατρικά ενδεχομένως παλαιότερα κάναμε και περισσότερα παιδιά. Έχουμε και θέμα λίγο με το δημογραφικό. Μία οικογένεια είχε ένα σπίτι, δύο παιδιά. Το ένα θα πρέπει να μείνει κάπου αλλού ενδεχομένως. Οπότε αυτή η ανάγκη μετακυλίεται και άνθρωποι στην ηλικία κοντά σε εμένα, οι οποίοι κάνουν οικογένειες και πρέπει να στεγαστούν, έχουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργούνται καινούριες οικοδομές είναι μικρότερος από τη συζήτηση που υπάρχει. Οπότε ναι. Όχι, και επίσης αυτό το θέμα δεν είναι πανελλαδικό, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι ένα δεύτερο κύμα στη φιλία, διότι έχουμε περισσότερες δουλειές, και αυτό πρέπει να το δούμε πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και στην περιφέρεια, για να χωράμε στις πόλεις μας. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και άλλες λύσεις που θα μπορούσαν να είναι πολυδομική επέκταση, αύξηση συντελεστών, αλλά αυτό θέλει πάλι ένα ευρύτερο πλαίσιο για να μην κάνουμε ράβε ξύλων, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτό ακριβώς. Όπως συζητάμε και βλέπουμε, νομίζω ότι είναι ένα συνολικό ζήτημα και σημείο. Αυτό. Έχουμε ένα κεντρικό πλάνο. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινά μέσα σε αυτή την αγορά και βλέπουν. Διότι εκτός από επιχειρηματίες, είμαστε και καθημερινοί άνθρωποι. Και εμείς στον δρόμο κυκλοφορούμε, στο ίδιο καφέ θα πιούμε καφέ. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε και εμείς που είμαστε στον κλάδο των υπηρεσιών, κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους. Κατανοούμε και καταγράφουμε και τα προβλήματά τους. Και το κομμάτι του ακίνητου και της στέγασης είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο και είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις και είναι μικρή και η μισθή. Γιατί το είπατε και εσείς, δεν φτάνει μέχρι τις 20. Μάλλον φτάνει μέχρι τις 20 και από εκεί και ύστερα μένουν άλλες 10 με 11 μέρες, οι οποίες είναι λίγο δύσκολες. Μάλιστα. Κύριε Σπυράτο, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να δώσω ένα μήνυμα. Καταρχήν θέλω να στηρίξω και να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στηρίζουν και θα ήθελα να πω και κάποια δημόσια μπράβο σε μερικούς συνεργάτες μου, οι οποίοι μου δώσαν και το έναυσμα. Θα ήθελα να δώσω μπράβο σε βραβευμένους συνεργάτες μου, οι οποίοι βραβεύτηκαν πανελλαδικά. Τον κύριο Χρυσομάλη και την κυρία Ιωαννίδου, οι οποίοι είναι μέσα στις top ομάδες εντός του δικτύου της RE/MAX πανευρωπαϊκά και δείχνουν ότι έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το real estate. Τα τελευταία 4 χρόνια ήρθαν στην ομάδα του γραφείου μας και χτίσανε μια καριέρα από το μηδέν. Όπως και ο κύριος Δελιαρούς, τα τελευταία 6 χρόνια, τα 5 χρόνια έχει βραβευτεί για τις παραγωγές του. Έχουμε την τεχνογνωσία, γνωρίζουμε πώς να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία. Αυτή είναι κατά κύριο λόγο η δική μου η δουλειά. Έχουμε βήμα, στοχεύουμε στην εξωστρέφεια. Και θέλω να καλέσω όλους, ακόμα και αν ανήκουν σε άλλες παρατάξεις, πηγαίνετε και ψηφίστε. Στηρίξτε τους ανθρώπους στους οποίους πιστεύετε. Είναι σημαντικό να υπάρχει η εκπροσώπηση της φωνής σας. 23, 24 και 25, στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Εγώ προσωπικά στηρίζω τον Θάνο Γλουτμπάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πίστη στο πρόσωπό μου. Και όποιος έρθει, η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, θα είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία, γιατί ξέρουμε πώς να το κάνουμε και μπορούμε. Θέλουμε. Στηρίξτε αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύετε ικανούς. Ασχέτως αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Συμμετάσχετε. Είναι σημαντικό. Και η συνεργασία πρέπει να υπάρχει. Η επόμενη μέρα του επιμελητηρίου δεν μπορεί να είναι διχαστική. Πρέπει να είναι συλλογική για τα προβλήματα του τόπου. Αυτό ακριβώς. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, καλά αποτελέσματα να έχετε.